Αυτή η συσκευή δεν είναι μόνο κοσμετολογίας, αλλά έχει καταπληκτική κοσμετολογική. Να τη δείξω κιόλας. Για να δείτε πώς είναι. Είναι αυτή εδώ η συσκευή, η οποία είναι και βιοσυντονισμός, όπως οι άλλες που είδαμε. Έχει 20 προγράμματα, θα τα δούμε μετά. Οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτη, να την κρεμάσουμε, να την βάλουμε όπως εδώ ή σε μια τσέπη και να κάνουμε βιοσυντονισμό, αλλά μπορούμε μαζί με το κβαντικό αυτό φως να κάνουμε διπλή θεραπεία, πολύ πιο δυνατή από σκέτη, δηλαδή αυτό είναι και κβαντικό φως. Αυτό είναι σαν την ενέργεια του Θεού, ας πούμε. Το κβαντικό φως αυτό είναι ενεργοποιεί, δηλαδή τα κβάντα είναι παντού. Και ενεργοποιεί, οπότε ενεργοποιεί το κύτταρο σε μια πλήρη, ό,τι έχει να δώσει το κύτταρο. Από εκεί που είναι πεσμένο, αυτά που λέμε μπλοκαρισμένα κτλ. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Είναι η ζωή. Είναι η ίδια η ζωή μέσα αυτό το φως. Θα σου πούμε στην αρχή με την κοσμετολογία. Βλέπουμε εδώ την Brigitte Bardot, 20 ετών και 70. Πώς έχει συμβεί αυτό? Αυτό συμβαίνει σε όλους μας όσο μεγαλώνουμε. Τα βασικά αίτια λοιπόν είναι η εκφράση, σίγουρα ένα κομμάτι. Εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν είπαμε και να μην γελάμε και να μην ξέρω εγώ. Εγώ είμαι υπέρ των εκφράσεων, αλλά είναι ένας λόγος. Μετά είναι η ηλικία, εντάξει, δηλαδή ότι όπως και να έχει τα κύτταρά μας γερνάνε. Μπορούμε βέβαια με τον βιοσυντονισμό να τα κρατήσουμε, γιατί όταν τα έχεις πιο ζωντανά τα κύτταρα τι είναι, σαν έχουν κάποια ενέργεια. Αν αυτή η ενέργεια χάνεται, λογικό είναι ότι έχουν και λιγότερη ζωή. Και με το βιοσυντονισμό, δηλαδή μπορούμε να την βοηθήσουμε πολύ με τον βιοσυντονισμό, τη μακροζωία. Γι' αυτό και ο κατάλογός μας, αν προσέξετε, γράφει για μακροζωία πάνω, ο κατάλογος που πήρατε. Οπότε ηλικία, καιρικές συνθήκες, όταν εκτιθόμαστε πολύ στον ήλιο κτλ. Σε υπερβολή, ο ήλιος είναι καλός, αλλά με μέτρο και τις κατάλληλες ώρες, γιατί χρειάζεται, παράγεται και η βιταμίνη D και είναι πολύ, πολύ ευεργετικός. Υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία μετά από τα 30 με 40 περίπου, κάθε χρόνο χάνεται 1% του κολαγόνου και μετά την εμεινόπαυση 30% απότομα. Αυτό σημαίνει ότι υποχωρεί το έδαφος από κάτω. Φανταστείτε ότι το κολαγόνο είναι σαν το τσιμέντο, δηλαδή όπως έχουμε το δρόμο. Από κάτω υπάρχει ένα τέτοιο. Είναι σαν να υποχωρεί. Οπότε τι κάνει μια χαράδρα. Αυτό είναι. Οι ρητίδες είναι χαράδρες, οι οποίες λόγω της υποχώρησης του εδάφους γίνονται. Οπότε μαζί με το κόλατζεν που είπε και η Ελένη, που είναι απορροφήσιμο και τονώνουμε με το κολαγόνο, μπορούμε, είναι αυτή η συσκευή. Είναι, ίσως μπορώ να πω, το μοναδικό που μπορεί να επέμβει μέσα στο χώριο, λόγω ακριβώς γιατί είναι κβαντική. Δηλαδή η ύλη δεν τη σταματάει όπως σταματάει το κολαγόνο της κρέμας, δεν τη σταματάει, οπότε πάει και ό,τι υπάρχει μέσα το ζωντανεύει. Το στυλώνει, στήλες είναι του κολαγόνου, τις κάνει, ορθώνει τις στήλες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ίσως είναι και η βασικότερη αιτία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν δίνουμε σημασία, γι' αυτό λέμε η ομορφιά έρχεται από μέσα. Όταν ένα όργανο πάσχει, ίσως έχετε ακούσει το πιο έτσι διαδομένο, ήταν νεφρά, μαύρη κύκλη που λέμε, ότι είναι κακή λειτουργία των νεφρών, κατακρατήσει κτλ. Μια ρητίδα όταν δεν είναι έκφραση, έχετε δει κάτι, αν παρατηρήσετε και στον εαυτό σας, ίσως κάτι κάθετε σε κάρφωτες ρητίδες. Αυτές ναι, υπάρχουν ρητίδες που δεν είναι έκφραση. Δηλαδή, άμα κάνετε έτσι, δείτε, γιατί πολλοί κάνουν έτσι, άλλοι κάνουν έτσι, θα δείτε ποιες είναι έκφραση. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει εδώ μια κάθετη, εδώ είναι η περιοχή του λεπτού εντέρου. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε κάποια πράγματα για να βελτιώσετε την απορροφησιμότητα του λεπτού εντέρου. Βάσει με αυτά που είπαμε εδώ και άλλα που μπορείτε να βρείτε. Έτσι, δηλαδή, είτε με τον βιοσυντονισμό, με διατροφή, έτσι, πρέπει πάντως σίγουρα το λεπτό σέντερο δεν απορροφεί. Τι σημαίνει αυτό? Όταν δεν απορροφεί η τροφή, μένει μέσα στο. Πρώτα απ' όλα νιώθετε, δεν έχετε ενέργεια, είναι απλή. Δηλαδή, το λεπτό σέντερο δεν παίρνει την τροφή, δεν την αξιοποιεί. Και μετά υπάρχουν και κολλήματα τη τροφή που αυτά σαπίζουν και εκεί δημιουργούνται μικροβιακοί. Όταν απορροφιέται η τροφή, δεν υπάρχει κάτι να σαπίσει, απορροφιέται. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και ούτω καθεξής, αυτό είναι ένας τρόπος να. Είναι σαν μια μίνι διάγνωση, ας το πούμε. Έτσι, σαν πρώτη. Λοιπόν, όταν έχουμε τα όργανα μας, λοιπόν, γι' αυτό και η συσκευή έχει προγράμματα και για τα όργανα τα εσωτερικά. Δεν έχει μόνο για το κολαγόνο, έχει και για μέσα. Γιατί όταν τα όργανα μας μέσα είναι υγιή, τότε και η όψη μας είναι υγιής. Φυσικά, αλλά παίζουν ρόλο και με τον ύπνο, τη διατροφή. Και όταν εκεί ο οξυγόνος να περπατάμε, είμαστε κατασκευασμένοι για να περπατάμε, όχι για να καθόμαστε, για να λειτουργούν τα υγρά, να υπάρχει κυκλοφορία. Γι' αυτό και ο βιοσυντονισμός που δεν το λειτουργεί πολύ καλύτερα όταν κάποιος αθλείται και περπατάει μάλλον. Δηλαδή αυτό είναι δηλαδή να πίνει νερό και να περπατάει, γίνεται καλύτερα όλη η λειτουργία του βιοσυντονισμού. Μια συσκευή η οποία δεν είναι μόνο
για, όπως είπα, κοσμετολογία, αλλά είναι για τα όργανα και θα δούμε και τα προγράμματα να μην μείνω σε αυτή τη διαφάνεια. Αν κάποιος την κάνει να μείνω σε αυτό, 21 ημέρες από την Κύπρο, ένας συνεργάτης, είχε πανάδες, καφέδες, χρωμίες, είχε μια ελιά εδώ κτλ. Και ήταν γενικά πολύ πεσμένο το πράγμα. Και λέει, θα κάνω το πείραμα και έκανε ένα μήνα κάθε μέρα τη συσκευή, πάνω από 21 μέρες. Λοιπόν, άλλαξε, έφυγε η ελιά εδώ, φύγανε σημάδια, έγινε ροδαλός. Ήταν, δηλαδή, άλλαξε γιατί βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, όλο αυτό. Άλλαξε η όψη του εντελώς. Με μια εφαρμογή βλέπουμε αμέσως διαφορά, με μια εφαρμογή. Γι' αυτό κάνουμε και το μισό πρόσωπο συνήθως, αλλά αν κάνουμε 21 ημέρες, τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Η χρήση της είναι απλή, να το δείξω έτσι. Στην ουσία, είπαμε όταν χρησιμοποιούμε σχέδια, αλλιώς ενώνουμε εδώ το καλώδιο, το βάζουμε σε μια βρίζα και κάνουμε αργές κινήσεις. Έχει οδηγίες, όλες μας συσκευές συνοδεύονται με οδηγίες χρήσης και πώς μπορεί κάποιος να τις χρησιμοποιήσει. Είναι πολύ απλή, δεν ακουμπάμε το πρόσωπο. Και μισό εκατοστό τόσο από το πρόσωπο κάνουμε αργές κινήσεις. Είναι πολύ εύκολη η χρήση της. Κρατάει γύρω στα 20 λεπτά με μισή ώρα κάθε πρόγραμμα. Όταν χρησιμοποιούμε το κουβατικό φως, αλλιώς το χρησιμοποιούμε σαν βιοσυντονισμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα προεγκατεστημένα. Λοιπόν, βλέπουμε το πρώτο δέρμα χωρίς ρητίδες. Είναι αυτό που τονώνει το κολαγόνο και κάνει την ανόρθωση, το lifting και την αντιρρητική δράση. Το δεύτερο είναι τόνωση προσώπου που γίνεται στα αυτιά. Και γιατί είναι εδώ τα τοβελινοστικά σημεία και τονώνει όλο τον οργανισμό, αλλά κάνει και σύσφυξη. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε χαλαρώσεις γενικότερα, κάτω από τα χέρια οτιδήποτε. Τόνωση λοιπόν γενικότερα. Είναι το πρόγραμμα Υγεία των Γυναικών με τις ορμόνες, ρύθμιση των ορμόνων. Είναι το Υγεία των Ανδρών, ρύθμιση των ανδρικών ορμόνων, που αυτό έχει σχέση και με προστάτη κτλ. Είναι λοιπόν προληπτικά προγράμματα. Γιατί όπως είπε και ο γιατρός μας πριν, αυτό και το είχε πει και ο Ιπποκράτης μας, το έχει πει ότι το προλαμβάνει καλύτερο του θεραπεύει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο πέμπτο στάδιο τοξίνες, δηλαδή να ξεκινήσουμε και ίσως αν λειτουργούσαμε όλοι έτσι να υπήρχαν και λιγότερες ασθένειες. Είπα από τοξίνωση και ρύθμιση, σηκώτη. Ζεις αρμονικά νευρικό σύστημα, έχει κάποιες αϊπνίες, έχει νεύρα, δεν έχει καλή διάθεση. Νευρικό σύστημα, ρύθμιση νευρικού. Στο μάχη. Τι να πούμε για αυτό το πρόγραμμα, υπεραγωγιά, όλα αυτά δυσπεψίες. Έχω και προσωπική εμπειρία που είχα πάθει μια μήνυ δηλητηρία από κάτι χόρτα και ήμασταν με Ελένη, ταξίδευαν στη Θεσσαλονίκη και σαν ηλεκτρονική κομπρέσα το όνομα εγώ από τότε. Γενικά η τεχνολογία μας είναι ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο, έτσι το λέμε. Έχεις μαζί σου πάντα κάτι για το οτιδήποτε να το χρησιμοποιήσεις. Καλή πέψη, πάλι με το πεπτικό. Εδώ είναι το έντερο. Πάλι, ναι, σωστά, νεφρά, ρύθμιση, θυροειδή, ρύθμιση, όλα ρυθμίες, καρδιαγγειακό, σπλήνας, πάγκρεας, πολύ σημαντικά όργανα. Πάμε στο 15, να μείνω λίγο σε αυτό που έχει εκπληκτικά αποτελέσματα. Αυτό εφαρμόζεται εδώ στους κροτάφους με κυκλικές κινήσεις και συνεργάτες που το έχουν χρησιμοποιήσει, πελάτες, συνεργάτες, οτιδήποτε, έχουμε πάρα πολλά αποτελέσματα. Σε ένα μήνα να κάνετε κάθε μέρα μπορεί να πέσει μοιοπία και ή πρεσβυοπία, μοιοπία και ένα βαθμό και δύο βαθμούς. Με μία εφαρμογή μπορείς να δεις το νετάρισμα. Εγώ που το έχω εφαρμόσει. Με μία εφαρμογή. Οπότε έχουμε ένα πρόγραμμα. Η μητέρα ενός φίλου έχει οχρά κοιλίδα. Της δίνω τη συσκευή για τρεις ημέρες να το δοκιμάσει. Και βλέπει, είδε τη διαφορά αμέσως. Τελικά αγοράσανε το app και το rhythm. Και βάζοντας μόνο τους τα προγράμματα για τα μάτια, πήγε στο γιατρό, σε οφθαλμίατρο, και από εκεί που δεν διάβαζε καμία σειρά, διαβάζει δύο σειρές και στην ακτινολογική τέτοια έχουν φύγει φλεγμονές κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, επιβεβαιώθηκε το ίδιο που θα πει ο άλλος, η ιδέα σου είναι ότι βλέπεις καλύτερα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει. Επιβεβαιώθηκε και με τις εξετάσεις. Οπότε τι γίνεται, το καλή όραση πιάνει τα πάντα. Αυτό δεν ξέρουμε. Οι Ρώσοι έχουν παίξει αυτό που λέμε, δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή τα πάντα τα έχουν δώσει, τα πάντα, δηλαδή έχουν φτιάξει συχνότητες που έχουν σχέση σε κάθε πρόγραμμα με το αντίστοιχο κομμάτι. Έχουν όλη αυτή την ιστορία που έχει ο βιζοντονισμός. Να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Ζήσης, ότι στη Γερμανία υπάρχουν 6.000 βιοσυντονιστές, στην Ελβετία, δηλαδή είναι πολύ εξελιγμένο σαν. Είναι μια μέθοδος που οι προηγμένες χώρες που δεν είναι φαρμακολογικές, ας πούμε,
παρά μόνο πουλάνε τα φάρμακά τους σε εμάς, οι Bayer. αλλά θέλω να πω ότι ο βιζονισμός είναι τέτοιο. Και αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Όπως είπα, έχουν έρθει και από άλλες χώρες. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό και είναι πολύ ωραίο να είσαι πρωτοπόρος. Σε κάτι που ηθικά, δηλαδή είναι ωραίο να συνεισφέρει στην εξάπλωση ηθικά, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να κερδίσει χρήματα γενικότερα. Το λέω για μένα που το κάνω επαγγελματικά. Λοιπόν, καθαρό δέρμα. Εδώ μιλάμε για προγράμματα, για ακμή και τέτοια. Η συσκευή έχει αποτελέσματα και στην ακμή. Λόγω αυτού του κουαντικού βάλανε, στην αρχή ήταν μόνο με το ένα πρόγραμμα, με 6-7 θεραπείες σε τεράστια βελτίωση. Τώρα έχουν βάλει ειδικό πρόγραμμα. Καθαρό δέρμα και το πρόσωπο χωρίς ατέλειες. Όλα αυτά είναι για ακμή, πανάδεση κλπ. Ωραία μαλλιά με συχνότητες, πλούσια λαμπερά μαλλιά, περιποίηση των χεριών και τρυφερές φτέρνες. Τρυφερές φτέρνες έχει δοκιμαστεί και έχει, δηλαδή σε πρισμένα πόδια, φεύγει το πρίξιμο. Και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη το έχει δοκιμάσει σε καρκινοπαθή που ήταν τα πόδια. Το έκανε έτσι πειραματικά και σε τρεις μέρες ξεπρίστηκαν τα πόδια της και έπαθε πλάκα ο Βασίλης. Γιατρός. Το έκανε έτσι, να δει τι. Και τις κατήθηκαν τα πόδια. Η διαφορά τους με τις άλλες είναι ότι οι άλλες μπορείς να βάλεις μέχρι 1500 συχνότητες στην κάθε μία. Και ότι αυτή έχει 20 μόνο προγράμματα στοχευμένα και δεν προγραμματίζει. Δηλαδή έχει αυτά τα 20, τελείως, αυτά που είδα. Εδώ βλέπουμε το χώριο ότι γίνεται κάτω από την επιδερμίδα, το που λέγαμε, που υποχωρεί και γίνονται ρητίδες. Εδώ βλέπουμε ένα αποτέλεσμα μετά από 20 λεπτά. Αυτό δεν είναι απλά μια εικόνα. Όποιος έχει δοκιμάσει συσκευή ξέρει ότι αυτό γίνεται με μια εφαρμογή. Υπάρχει αυτή η τόνωση, καθαρίζει το μάτι, ανεβαίνει εδώ πέρα το. Πώς το λένε. Τώρα κάνετε το μάγο, το. Πώς το λένε. Ναι, το μάγο δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, ναι, ανεβαίνει εδώ πέρα. Οι ρητίδες, υπάρχουν παραδείγματα από ρητιδούλες που έχουμε πει, παραδείγματα, δηλαδή αναλόγως και το δέρμα μπορεί να φύγουν οι ρητίδες. Δηλαδή είχε κάνει το μισοπρόσωπο και φύγαν και οι ρητίδες. Οι μικρές εξαρτάται το πρόσωπο τώρα. Υπάρχουν αποτελέσματα που είναι, εγώ έχω δει και πρόσωπο έτσι να φουσκώνει. Έτσι. Σε έκθεση, είναι πριν 3 χρόνια. Και πάθαν πλάκα, λένε τι, σαν μπέκερ, πώς βάζουν αυτό στα αγγλικά που φουσκώνουν. Ναι, σε μια και ηλικιωμένη κιόλα. Ναι, και σε ηλικιωμένη. Και θέλω να πω ότι κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Πάντως σίγουρα όποιος το έχει δοκιμάσει έχει αποτελέσματα και με τη μία φορά. Αν το κάνετε κάθε μέρα, τα αποτελέσματα είναι ακόμα πιο εκπληκτικά. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια συσκευή για πολλά πράγματα. Πολύ καλή συσκευή. Οδηγίες, όλες μας συσκευές έχουν 6 γλώσσες, 2 χρόνια εγγύηση, όλες μας συσκευές λειτουργούν με μπαταρίες, είναι πολύ απλές στη χρήση τους, πολύ απλές.